Νομίζω ότι η πρώτη καινοτομία του πολυεπίπεδου εξυγχρονισμού που προανήγγειλε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ακούμε προσωπικές απόψεις των υπουργών. Δεν έχω ξαναδεί σε προγραμματικές δηλώσεις να ακούμε προσωπικές απόψεις υπουργών. Και αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στο φάουλ του κύριου Φλωρίδη, το οποίο όμως αποκάλυψε την αλήθεια. Ένα φάουλ, γιατί ξέρετε, χρειάζεται μια μικρή ρογμή για να πει το φως, χρειάζεται μια μικρή ρογμή για να καταρρεύσει το ψέμα. Και από το φάουλ του κύριου Φλωρίδη, ότι είναι αδιανόητο τα τραπεζικά στελέχη να έχουν ασυλία, προκύπτει ένα βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει σε μια σειρά από παιδεία. Ότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργήσε όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως μια δύναμη βαθιάς θεσμικής ανομίας. Ως μια δύναμη η οποία στηρίζει παρασιτικά και όχι δημιουργικά δίκτυα μέσα στην ελληνική οικονομία. Δεύτερο παράδειγμα ανομίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε με ένταση ότι στη Μύκονο εφαρμόζεται ο νόμος. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι στη Μύκονο δεν θα εφαρμοστεί, πέσαν έξω. Και δυστυχώς γι' αυτόν διαβάζει κάποιος στην Καθημερινή ότι η γνωστή επιχείρηση, η οποία έχει παραβιάσει μια σειρά από πολυοδομικές διατάξεις, θα λειτουργεί ξανά με υπογραφή δικού σας Γενικού Γραμματέα, του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα. Άρα δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Τρίτο ζήτημα ανομίας. Ο κύριος Μηταράκης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δεν βρήκε μία φράση να πει για το γεγονός ότι ο καταδικασμένος νεοναζί εγκληματίας Ηλίας Κασιδιάρης 3 χρόνια έκανε κανονικά προεκλογικό αγώνα μέσα από τις εκλογές. Αυτό δεν είναι ανομία. Ένας καταδικασμένος εγκληματίας να κάνει προεκλογικό αγώνα. Αλλά αυτά τα συζητάγατε προεκλογικά. Θα έρθουμε και σε αυτό. Και πάμε τώρα όμως και στην τέταρτη βαθιά ανομία η οποία πληγώνει τη χώρα. Χθες χάθηκε άλλος ένας εργαζόμενος στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Ένας εργαζόμενος ο οποίος ενώ ήταν καρδιοπαθής, δηλαδή άνοικε σε ευπαθή ομάδα, μεσημέρι, μέσα στον καύσωνα, ήταν σε χώρο εργασίας που δεν έπρεπε να βρίσκεται. Άλλο ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα. Πού είναι η επιθεώρηση εργασίας, την οποία συνειδητά διαλύσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια? Είδα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη τις τελευταίες μέρες για το εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένα παιδί, αφού λούστηκε με καυτό λάδι, το κρύψανε μέσα σε ένα ψυγείο με κρέατα, ή για την ιστορία με τη Ρόδο, να κάνει ανακοινώσεις για την επιθεώρηση εργασίας. Εσείς δεν κάνατε την επιθεώρηση εργασίας ανεξάρτητη αρχή? Από πού και ως πού ο Υπουργός μιλάει στο όνομα μιας ανεξάρτητης αρχής? Ή παραδέχεται ήδη ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν έπρεπε να γίνει ανεξάρτητη αρχή η επιθεώρηση εργασίας? Είδαμε πολύ μεγάλη προσοχή την ανακοίνωσή του για το περιστατικό στο Ηράκλειο που έλεγε θα πάρει τα δεδουλευμένα του ο εργαζόμενος. Στο Ηράκλειο δεν είναι να πάρει τα δεδουλευμένα του ο εργαζόμενος. Είναι να μπει ένα πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία, να μπει ένα πρόστιμο για το εργατικό ατύχημα, να μπει ένα τρίτο πρόστιμο για το γεγονός ότι κρύψανε το εργατικό ατύχημα. Δεν γίνεται να λέτε ότι στη Ρόδο είναι όλα καλά όταν κάνατε έλεγχο όχι για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας, αλλά για το αν ο εργαζόμενος ήταν απλά ή όχι ασφαλισμένος. Και όχι, δεν είναι καλά τα πράγματα όταν ένας εργαζόμενος χρειάζεται να σερβίρει μέσα στη θάλασσα, ό,τι και να λένε οι νόμοι, γιατί ξέρετε, οι νόμοι αλλάζουν. Αυτό το οποίο πρέπει να είναι σταθερό είναι η αξιοπρέπεια του εργαζόμενου, κάτι το οποίο είναι φανερό ότι δεν σας αφορά. Και με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα κάποια στιγμή να συγκρίνουμε και να ακούσουμε νούμερα για το τι έγινε το 2015-2019 στην επιθεώρηση εργασίας και τι είναι σήμερα, για να σας θυμίσω ότι το 2017 μεγάλη συστημική τράπεζα αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμο 1,6 εκατομμύρια για δήλωτες περιορίες. Με εσάς αυτό το πρόστιμο έγινε 50.000 ευρώ. Όταν πρόστιμο από 1,6 εκατομμύρια το κάνεις 50.000 ευρώ, είσαι μια δύναμη βαθιάς θεσμικής ανομίας. Η δεύτερη καινοτομία των προγραμματικών σας δηλώσεων ήταν η απουσία της πραγματικότητας. Ακούσαμε ωραίες διαλέξεις για το πώς τα φρέσκα φρούτα κάνουν καλό στην υγεία, ακούσαμε ωραίες διαλέξεις για το πώς θα καταπολεμήσετε τις ανισότητες και απουσιάζει ο πληθωρισμός. Δεν υπάρχει. 12,2% πληθωρισμός στα τρόφιμα, 30% πληθωρισμός σωρευτικά στα φρέσκα φρούτα. Και ποια είναι η πολιτική σας? Θα συνεχίσετε την ίδια πολιτική βίαιης υπερφορολόγησης των εργαζόμενων, των ελεύθερων επαγγελματών μέσα από τον άδικο ΦΠΑ. Έχουμε φτάσει να έχουμε 60% έμεσους φόρους, 40 άμεσους. Προεκλογικά βρεθήκαμε μάλιστα να συζητάμε για το αν οι έμεσοι φόροι είναι ή όχι δίκαιοι. Φτάσατε να λέτε ότι οι έμεσοι φόροι είναι πιο δίκαιοι. Δυστυχώς για εσάς όμως, έσπασε ο διάολος το πόδι του και έπασε ένα ερώτημα στις αρχές οικονομικής θεωρίας. Και το ερώτημα προφανώς, όπως φαντάστε, ήταν κόντρα στη γραμμή που κυβερνητικά λέγατε και κόντρα στη γραμμή του κ. Σκέρτσου. Θέλω να ελπίζω ότι κανένας μαθητής και καμία μαθήτρια δεν κόπηκε επειδή ακολούσε τον κύριο Σκέρτσο στις αρχές οικονομικής θεωρίας και όχι την πραγματικότητα. Μία φράση για την υγεία.
Μία φράση για την υγεία. Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μία φράση για την υγεία. Υπάρχει ένας πολύ απλός και καθαρός απολογισμός. Είμαστε μία χώρα με υπερβάλλουσα θνησιμότητα πάνω από 10%, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι αρνητικός. Στη δεύτερη περίοδο της πανδημίας, με βάση τη μελέτη Λίτρα Τιόδρα, μέσα στις ΜΕΘ είχαμε ποσοστό απολειών πάνω από 72%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν στο 20 με 30%. Γιατί ποτέ δεν πιστέψατε στη δημόσια υγεία. Γιατί μιλάμε για την Κόστη, τη Χαλκιδική, τη Νέα Μάκρη, τη Θράσο, την Εύβοια, τη Λέσβο, όχι ως τουριστικούς προορισμούς, αλλά ως μέρη στα οποία χάσαμε συνανθρώπους μας, επειδή ποτέ δεν έφτασε το ασθενοφόρο. Και έρχομαι στην μαγική λέξη που ακούσαμε τόσο πολύ. Τοξικότητα και διχαστικός λόγος. Έχει την πολυτέλεια, αν παρακολουθήσει 2-3 ομιλητές μέσα σε αυτή τη συζήτηση, να δει τα μοτίβα τα οποία αναπαράγει κάθε πολιτική δύναμη. Το βασικό σας μοτίβο ήταν η τοξικότητα και ο διχαστικός λόγος που ιτήθηκε. Θέλω με ψυχραιμία να σκεφτούμε αν υπάρχει πιο τοξική, πιο διχαστική, πιο μεγάλο μνημείο χυδαίας πολιτικής παρέμβασης από το ανταλλάξατε τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Και αυτό το μνημείο πολιτικής χυδαιότητας είναι δικό σας. Γιατί στην πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Και αυτό το όριο είναι να μην αμφισβητείς κάποια πράγματα τα οποία μετά σε όμορφες ομιλίες λέτε ότι μας ενώνουν όλοι, γιατί είμαστε όλοι Έλληνες κτλ. Θέλω να σκεφτείτε τι σημαίνει τοξικότητα και διχαστικός λόγος όταν προεκλογικά λέγατε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι εθνική εξαίρεση. Και το καλύτερο από όλα είναι ότι δεν τα πιστεύετε. Είστε η παράταξη η οποία ευτυχώς σήμερα παλεύεται για την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας. Το ξαναλέω, ευτυχώς που παλεύεται, γιατί κατανοείτε έστω και τεροχρονισμένα σαν Ράντα Πλάν ποια είναι τα συμφέροντα της χώρας στα Βαλκάνια. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα και λέει: δεν είμαστε εχθροί, είμαστε αντίπαλοι. Η εθνική εξαίρεση δεν είναι εχθρός. Είχατε γυρίσει στο 50. Ήταν οι εθνικόφρονες και τα μοιάσματα. Αυτοί που δεν είναι, είναι ύποπτοι για τα εθνικά τους φρονήματα. Και τελευταία φράση. Κρινόμαστε όλοι και από τις σιωπές μας. Κρινόμαστε από αυτά που λέμε και κρινόμαστε από αυτά που δεν λέμε. Και από τους υπουργούς σας, από τους βουλευτές σας, δεν ακούστηκε μία λέξη. Σχολιάζατε όλη την αριστερά, την κεντραριστερά. Έχετε γίνει όλοι αναλυτές της αριστεράς και της κεντραριστεράς. Η λέξη άκρα δεξιά δεν υπήρξε. Δεν υπάρχει ζήτημα για σας. Δεν σας έκανε κάποια εντύπωση. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και προφανώς δεν υπάρχει. Γιατί έχετε φροντίσει να κανονικοποιήσετε την άκρα δεξιά. Έχετε φροντίσει να κανονικοποιήσετε τον ακροδεξιό λόγο με όλα αυτά τα οποία είπατε όλο το προηγούμενο διάστημα. Έχετε φροντίσει να μετατρέψετε τη Νέα Δημοκρατία στον βασικό χορηγό της άκρας δεξιάς. Άρα, κλείνοντας αυτό το οποίο έχουμε να πούμε και για όλους τους παραπάνω λόγους, για όλους τους λόγους του κόσμου, για την υπεράσπιση του άρθρου 16, για την υπεράσπιση της εργασίας, για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης, για την υπεράσπιση ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου που θα στηρίζει τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας και όχι τα παρασιτικά δίκτυα, θα μας βρείτε απέναντι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι ο στρατηγικός σας αντίπαλος, θα είναι η φωνή των πολλών και η εναλλακτική αξιόπιστη λύση, η εναλλακτική αξιόπιστη λύση. Γι' αυτό το λόγο καταψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο εκλογικός